Ρονάλδο, συγχαρητήρια καταρχήν. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Παίξατε με πάθος. Αν και συμπαθηκατε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αντιδράσατε γρήγορα. Πετύχατε το 2-1 και πήρατε μια σημαντική νίκη. Τι είχε στο Όχι, ήταν ένα. Ευχαριστώ πρώτα. Θέλω να ευχαριστήσω τη ομονία της που ήρθα σήμερα στο γήπεδο. Ήταν σημαντικό να έχουμε αυτή τη στήριξη που είχαμε σήμερα. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι παίξαμε ένα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πρεσάραμε ψηλά, δεν έδωσαμε ευκαιρίες για την ΑΕΚ για να κάνει το παιχνίδι που θέλει και που τους αρέσει. Και παίξαμε καλά. Το δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε το γκολ έτσι στα πρώτα λεπτά, αλλά μετά ξανά έμπαιαμε με πάθος και παίξαμε καλά. Βάλαμε το 2-1 και νομίζω ότι είχαμε το ελέγχο του παιχνίδι. Πόσο φορές έστειλες με το αριστερό σου, με την μπάλα στο γραντελάρι. Ναι, εγώ πάντα τους λέω κάτι, ότι είναι σημαντικό όταν κάνουμε ή φάουλ ή κόρνερ να βλέπουμε την μπάλα και να προσπαθήσουμε να βάλουμε γκολ. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να δώσω καλές μπάλες. Ευτυχώς ήταν καλή η μπάλα και έκανε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ρενάτο, βάσει των ομοσιών που είχατε στην άμυνα, ναι. Άλλος και στο κέντρο με φορές. Είναι η πιο σημαντική νίκη και η καλύτερη εμφάνιση της ομονίας για φέτος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά εγώ δεν λέω ότι δεν παίξει ο Φλουρέσκο. Είμαστε μια ομάδα, όλοι οι παίχτες είναι σημαντικοί. Αύριο μπορεί να παίξει και άλλος που δεν παίξει σήμερα. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί. Όταν χάνουμε, θα χάσουμε όλοι μαζί και όταν κερδίσουμε, όλη την ομάδα. Εγώ δεν μ' αρέσει να πω ότι άμα λείπει αυτός ή ο άλλος παίχτης. Με όλο σεβασμό για όλους, είμαστε όλοι σημαντικοί παίχτες. Μετά ακολουθεί το ντερμπί με την ΑΕΛ Σύλλενεσό. Άλλο δύσκολο, αλλά θέλουμε ξανά να παίξουμε καλά, να βελτιώνουμε, επειδή σήμερα παίξαμε καλά, αλλά έχει κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι παιχνίδι με παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Ρενάτο, τώρα πλησιάζεσαι στους δύο βαθμούς στα ΟΕΚ και στους τεσσέρις στην ΑΕΚ. Μετά από το σχετικά κακό ξεκίνημα, πλησιάζεσαι στην κορυφή τώρα. Η στόχη σας βλέπετε για πρωτάθλημα. Εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με την ΑΕΛ. Και να βλέπουμε ψηλά μέχρι να φτάσουμε όπου θέλουμε. Ρενάτο, θέλω να πεις τι οδήγησε αυτήν την ομάδα από τα γιουχαΐσματα με την Καρμιώτησα σε αυτήν την αποθέωση σήμερα. Πού δουλέψατε και... Όχι, εμείς, ξέρεις, είναι χρόνο που θέλουμε να είμαστε μαζί, να δουλέψουμε μαζί. Είμαστε μια καινούρια ομάδα με πολλοί καινούριους παίχτες. Τεχνική ομάδα είναι καινούρια, όλα είναι νέο πρόσωπα, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, να ακούσουμε τις οδηγίες του προπονητής και όλοι οι παίχτες, όλοι μαζί, να συνεχίζουμε να δουλέψουμε για την ομάδα.